Καλή και ευλογημένη η νέα μας χρονιά. Κάθε φορά που ανατέλει το νέο έτος, ανταλλάσσουμε ευχές και το τι προσδοκούμε σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη νέα μας πορεία. Για τους χριστιανούς είναι ή έπρεπε να είναι η κατανόηση της φθοράς και η πορεία προς την αιωνιότητα. Η Θεία Λειτουργία που είναι η πορεία προς τα έσχατα, σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, αρχίζει με την δοξολογική έκφραση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Αυτός είναι ο προορισμός της ζωής μας. Για να πετύχουμε τον σκοπό μας χρειάζεται πίστη, υπομονή, επιμονή, αγώνας, μετάνοια, αγάπη, μακροθυμία και γνώση του εαυτού μας, που οδηγούν στη διόρθωση του παρόντος που θα έχει γεύση του μέλλοντος, διότι θα έχουμε εντοπίσει τα λάθη του παρελθόντος. Αν δεν εστιάσουμε με τη χάρη του Θεού σε αυτήν τη στάση ζωής, τότε κάθε φορά που θα ενσκύπτει ένας πειρασμός στη ζωή μας, μια δοκιμασία ή όπως τώρα μια επιδημία, θα είμαστε απροετοίμαστοι, αδύναμοι, συγχυσμένοι από την παραπληροφόρηση, την διαστρέβρωση της αλήθειας και την επιβολή του ψεύδους. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ταραχή, η δειλία, ο φόβος, διότι χτίσαμε το σπίτι μας πάνω στην άμμο και ήλθαν οι δύσκολες στιγμές και το παρέσυραν, όπως μας λέγει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο Του. Πρέπει να ξέρουμε πως ο κόσμος δεν γνωρίζει το θαύμα, το μυστήριο της Εκκλησίας που είναι η πορεία προς την Βασιλεία του Θεού, γι' αυτό τη χτυπά. Δεν έχουν πείρα, εμπειρία, αλλά και εμείς, αν ζούσαμε το μυστήριο της Εκκλησίας μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας θα έπρεπε να είχαμε μια χαρά. Ναι, αλήθεια, μια χαρά. Μας το λέει το Ευαγγέλιο διαμέσου του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Να έχετε μεγάλη χαρά, αδελφοί μου, όταν πέσετε σε διάφορες δοκιμασίες. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας παράγει υπομονή. Η δε υπομονή σας κάνει τέλειον έργο, για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείστε σε τίποτα. Στόμεν καλός λοιπόν, στόμεν μεταφόβου. Αλήθεια, ζει Κύριος ο Θεός. Δεν μας εγκαταλείπει, αρκεί να δείξουμε λίγο φιλότιμο και να βάλουμε αρχή μετανοίας, που είναι η αξιότερη ευχή για το νέο έτος που ανατέλει. Όπως γνωρίζετε, αυτό το έτος, το 2021, θα εορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία του 1821. Οι πατέρες μας ασκήθηκαν στην υπομονή και αγωνίστηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Γεγονός που επουσίως ή απουσίως λησμονούμε. Ας διδαχθούμε λοιπόν από την ιστορία μας. Ας την ξαναδιαβάσουμε. Το χρωστάμε στο μέλλον της πατρίδας μας και όπως είχε πει ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, στις 20 Ιανουαρίου του 1828 στην Αίγινα, αυτός ο σπουδαίος κυβερνήτης και φίλος του Θεού, «Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών». Χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά.